Εσύ είσαι σοβαρός, γιατί να πάμε με τα πόδια? Για πιο γρήγορα, ρε Μάνο. Τι λες, με Βρασίδα, από το Αλαμίρα μέχρι το Σπόρτινγκ είναι πολύ μακριά. Πιο μακριά είναι, μωρέ, και σπέρα. Τι σήκω να φύγουμε τώρα που είναι μακριά. Σήκω, πάμε, αλλά είσαι πολύ περίεργος. Δηλαδή, σε έπεσε ξαφνικά μια πρεμούρα. Πώς την πάτησα εγώ έτσι, να είναι μια άσπα εδώ πέρα και εγώ να έχω ξεχαστεί εδώ με τον γουρί του παραδείσου. Πάμε, πάμε, πάμε. Έλα, πάμε. Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να'ρθείς με ένα τραγούδι του δρόμου, να'ρθείς όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να δει. Σόκρα, κύριε, κύριε. Παρακαλώ, κύριε. Κάπου σας ξέρω. Εμένα? Πώς, βέβαια, έχουμε συναντηθεί. Δεν με θυμάστε? Όχι, καθόλου. Ήμουνα με μια κοπέλα, την Άσπα. Α, στο μπαρ κάποιου ξενοδοχείου, μάλιστα. Ενε θυμήθην. Να είστε καλά. Πού είναι? Ποια? Η Άσπα μου είχε πει ότι θα έρχονταν εδώ, στην Αλεξάνδρεια. Μα ήρθε και χόρεψε ονειρεμένα. Αλλά τώρα η παράσταση τελείωσε. Πριν πάω στην παράσταση, άνθρωπε μου, λέω. Σας παρακαλώ, κύριε. Εγώ σε παρακαλώ, πες μου που είναι το κορίτσι. Στο Κάιρο, χρυσέ μου. Έφυγε πριν από λίγο με τους καλλιτέχνες. Έχουν αύριο παράσταση στην όπερα. Έλα, έλα, έλα. Ξέρω που είναι, έλα, πάμε. Και παλούκια, τι είναι αυτά, βρε! Θα μου γκρεμίσετε το σπίτι, θα μου στείλετε την αστυνομία, θα με διώξετε, να με ξεσπιτώσετε, βρε! Θα μείνω χωρίς σπίτι σε αυτή την ηλικία, τι είναι αυτά τα πράγματα! Έλεγα, θα αργήσει, διακύβα στα παιδιά. Αλήθεια, επειδή είπε θα αργήσω, είπε στα παιδιά να αφού να μου γκρεμίσουν το σπίτι, δεν τρέπω! Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά! Σε παρακαλώ, αγοράκι μου, μιλάμε. Sorry. Το sorry να το πει στη μάνα όταν θα φας το ξύλο. Τάκι, ακούω! Έχουμε συναυλία, θεία. Έχετε συναυλία. Πού έχετε συναυλία, στο Πάντιο, Πανεπιστήμιο? Παραδίπλα, είναι σε μια καφετέρια. Μπε. Ποιοι έχετε συναυλία? Τα μουμουέ. Τα μουμουέ, τα μουμουέ. Φρούν τα μουμουέ. Πάρτε, μαζεύτε τα κλαμπατσίπαλα και πηγαίνετε έξω, γιατί είμαι κουρασμένος άνθρωπος να ξεκουραστώ να κοιμηθώ. Εμπρός, 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 εμπρός! Δώστε μας λίγο χρόνο, αν θέλετε, ακόμα, να τελειώσουμε το κομμάτι και φεύγουμε. Τώρα, επειδή μου το έπεσε ευγενικά, θα σου δώσω. Πόσο χρόνο θες, πουλάκι μου? 10 λεπτά. 10 λεπτά. Ναι, επειδή είσαι καλό παιδί, θα σου δώσω 11. Θεία, είσαι κούκλα. Το ξέρω, μην το λες, τα παιδιά είναι ανήλικα. Κοριτσάκι μου, κατέβα από εκεί πέρα! Κατέβα από το κρεβάτι! Ορίστε μας! Μαλακά, τρυφερά παίξτε. Μαλακά, να είμαι κι εγώ μέσα στο κόλπο. Ήρεμα, 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 ήρεμα. Μουσική.
Μα είναι σίγουρο, Αράγκη. Για να το λέει ο Γιαλουράκης. Γιατί, τι είναι αυτός δηλαδή? Είναι υποχόντριος, από τους εκνευριστικούς. Δεν θα έλεγε ποτέ κάτι αν δεν είναι σίγουρος ότι είναι αλήθεια. Άστο ρε μόνο. Πάει, την έχασα. Αφού πήγε στο Κάιρο. Γιατί, πού είναι το Κάιρο? 3 ώρες είναι το Κάιρο. Και αφού ξέρουμε που παίζει, στην όπερα παίζει. Άρα, πώς την έχασες? Τι θες να πεις δηλαδή ότι... Θέλω να πω ότι αύριο τελειώνουμε με το συμβολιογράφο και μετά... Μετά, Μάνο. Δεν μου λες. Πότε είδες για τελευταία φορά τις πυραμίδες? Μες στην πολυτέλεια με ρίχνεις και θα κακομάθω. Έλα, έλα, προχώρα, προχώρα. Ωραία, προχωράω, λάκω με ένα ψηλίο. Με τόση κλειδί πώς θα ξαναγυρίσω εγώ στο Μοναστηράκι, στα Παλιαζίδικα, ρε Μάνο, γίνεται, δεν γίνεται. Σόπα, έλα, έλα, πάμε, πάμε. Το Ζάκερ. Λες να τη βρούμε, ρε Μάνο. Μένουν εδώ οι καλλιτέχνες όπως μας λέγανε, είναι σίγουρο? Έτσι δεν μας είπανε στην Αλεξάνδρη? Ναι, αλλά αυτοί το είπανε, είναι σίγουρο όμως. Να ρωτήσουμε. Κι άμα δεν τη βρούμε, ρε Μάνο? Αποκλείεται, αφού ξέρουμε που παίζει. Στην όπερα δεν μας είπαν. Ωραία. Έλα μωρέ, σιγά τα δύσκολα. Hello. A taxi for downtown, please. Thank you. Τι ήθελες και το πες? Η κοπέλα μας δεν μένει εδώ μαζί με τους άλλους. Πού να πάρει, ρε παιδί. Το ξέρα εγώ, ρε παιδί μου, το ξέρα. Εμένα αυτή η ιστορία δεν μου κάτσε από την αρχή. Τι είπανε, ρε Μάνο, πού πήγε? Πάντως δεν είναι με το υπόλοιπο γκρουπάκι. Από ό,τι μου λένε, στη ρεσεψιόν δηλαδή. Άρα να πάρει, ρε, εμένα κατά μια μου πάει συνέχεια. Καλά τώρα, μη μου πεις ότι είσαι και προληπτικός. Δεν είμαι, Μάνο, δεν είμαι, αλλά έτσι που πάνε τα πράγματα θα γίνω. Λοιπόν, άκου, αφήνουμε τα πράγματα εδώ. Σε ξαναγώ στο Καίρο. Και το βράδυ πάμε παρέα στην όπερα. Λες, ρε Μάνο, λες εσύ να καταφέρουμε να τη βρούμε και να γίνει το θαύμα? Δεν πιστεύω στα θαύματα. Δεν πιστεύεις? Οργάνωση, Βρασίδα. Οργάνωση. Άμα είσαι οργανωμένος, το θαύμα το κάνεις μόνος σου. Καλά τώρα. Ας μην ήσουν ασύ ο γιος του πατέρα μου και θα σου έλεγα εγώ τι θαύματα θα βλέπαμε όλοι μαζί εμείς στην Αθήνα. Τη μητέρα σου την πήρες τηλέφωνο? Ναι, εντάξει, τη τηλεφώνησα αμέσως μετά που υπογράψαμε τα χαρτιά στο συμβολιογράφο. Εντάξει, μάνα, της είπα, το πουλήσαμε αυτό. Πάει, τέλειωσε. Είμαστε πλούσιοι τώρα. Και ο συνήθως η καημένη το χάψε. Ή έκανε πως το χάψε. Τι θες να πεις, μπορεί η μάνα να υποψιάζεται? Βρασίδα, είναι τετραπέρατη. Ό,τι είναι, είναι. Αλλά το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μην υποψιάζεται έστω ότι κάτι δεν πάει καλά. Και τότε γιατί δεν αντέδρασε καθόλου μόλις σε είδε?
Ποιος το είπε? Αντέδρασε. Είπε αμέσως το όνομα της μητέρας μου. Τυχαίως. Είναι καλά οργανωμένη η οργάνωση που σου έλεγα. Λοιπόν, άστα αυτά τώρα. Πάμε. Έχουμε καιρό να τα ανακαλύψουμε αυτά. Πάμε. Εντάξει, πάμε, μάνο, πάμε, αλλά μετά θα οργανωθούμε κι εμείς, έτσι. Μπας και καταφέρουμε και πέρα να το βρούμε το κορίτσι, ε. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λέω. Βρε, πάμε, προχώρα. Εδώ περάσαμε τις συμπληγάδες. Στη Σιρήνα θα κολλήσουμε τώρα. Γεια σου, ρε μάνο, μπράβο. Πολύ καλά το είπες. Σιρήνα. Γι' αυτό μου αρέσεις. Και ξέρεις τη Σιρήνα, μάνο. Τι φλανά έχουν όλες οι Σιρήνες στο Οδυσσέα μαζί. Έλα, έλα, προχώρα. L'amore del Ciuvironi saliva che fe via. L'amore del Ciuvironi saliva che fe via. E doche che te miscani vanu e la rancoria. Λάγνες ερωτιάρες, με ουίσκι, με γλυκές κιθάρες, γλέντι και χορού. Καλέ, ξεσκονίζεις το σκύλο. Πίναξ είναι, ανόητη. Πίναξ, αλλά με σκύλο. Ε, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι οι πίνακες. Άλλοι απεικονίζουν πρόσωπα, άνθη, νεκράς φύσης ενίοτε. Αυτός έχει σκύλο. Αφού δεν το χώνευες αυτό το συγκεκριμένο. Ναι, αλλά τώρα είναι δώρον του αξιαγάπη του μάνου μας. Και ως δώρον το ανεχόμεθα και το περιποιούμεθα. Ο Αντωνάκης μου έλεγε τις προάλλες ότι ο μάνος με τα χρήματα που έδωκε του Βρασίδα για αυτόν τον πίνακα είναι σαν να του αγόρασε αυτοκίνητο. Τον αγάπησες το μάνο, ε? Δεν τον αγάπησα. Δεν είμαι επιπόλαιη σαν και σένα. Να αγαπώ όποιον συναντήσω στον δρόμο μου. Απλώς τον εσυμπάθησα τον άνθρωπο. Τον εξετίμησα. Και θα ήμουν ευτυχή αν το ίδιο έπρεπε και εσύ. Εγώ δεν αγαπώ το Μάνο. Εγώ δεν εκτιμώ το Μάνο. Τρελάθηκες εντελώς. Manners. Θέλω να πω, δεν έχετε δίκιο, μητέρα. Ίσα-ίσα που εγώ το Μάνο. Τον απέφευγες συστηματικά τη νύχτα που μας επεσκέφθη. Το διαπίστωσα. Πήγαινε να σε κοιτάξει ο άνθρωπος και εσύ γύριζε στα μούτρα σου αλλού. Μην τυχόν και παρεξηγηθεί εκ του μακρόθεν ο κύριος Θωμάς. Πας καλά! Για κάτσε να καταλάβω τι εννοείς. Τι εννοείτε? Ότι ο Μάνος είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία διεσέ. Αυτό εννοώ. Ευκατάστατος, ωραίος, ευγενής, ευπατρίδης. Ε, πάλι θα τα λέω. Αλλά εσύ έχεις μυαλό στο κεφάλι σου. Ναι, πας και έχεις. Πάω να φύγω, άργησα. Πρόσεξε να μη σου βάλει απουσία ο στεφανωμένος σου. Ποιος στεφανωμένος, καλέ? Αμάν, στο μαγαζί πηγαίνω. Ο Αντωνάκης έχει δουλειά και θα κάτσω εγώ μέχρι να γυρίσει. Ναι. Και μετά να σπεύσεις να συναντήσεις τον νευρικό εραστή σου. Βρήκες ευκαιρία που απουσιάζει ο αδερφός σου να το ρίξεις στα σβόλτας. Αλήθεια, ο Βρασίδας τηλεφώνησε καθόλου? Βεβαίως τηλεφώνησε. Το σπίτι απολύθη. Είμαι τώρα πλούσιοι κατά κάποιον τρόπο. Έπιασε εξαιρετική τιμή, μου είπε. Να είναι καλά αυτός ο Άγιος ο Μάνος. Παναγία μου, να είναι καλά. Είναι μοναδικός άνθρωπος. Κοίτα, κοίτα. Έβαλε τα κλάματα η τρελή. Τι έλεγα εγώ το σύνορα, ε? Και εσύ αντί να φροντίσεις να τον έχουμε μέσα στο σπίτι μας αυτόν τον Άγιον άνθρωπο με δόξα και τιμή. Τι εννοείται με δόξα και τιμή? Όχι, για να καταλάβω. Να τον παντρευτείς. Ανόητη. Τι εννοώ? Αφού σε γλυκοκοίτασε, ηλυθεία. Τι εννοώ? Να τον κάνουμε σόι μας, αυτό εννοώ. Πάω να φύγω. Ναι, με κλειστή πόρτα, λίγο δύσκολο. Μπορώ να περάσω από μέσα, μου έρχεται με αυτά που ακούω. Τρελοκαμπέρος. Κατευθείαν στο μαγαζί να πας. Με ακούς? Δεν θα ζημιώσουμε τώρα τον αδερφόν σου επειδή λείπει.
Και μη μου αρχίσεις τους περιπάτους με τον κύριο Θωμά. Θα πάρω τηλέφωνο. Πω που να λυσάξεις με τα τηλέφωνα, να λυσάξεις. Την κλειτώσα βρασίδας και την πάτησα εγώ. Εσύ, μόνη σου μιλάς. Θα με τρελάνει, μωρέ, η αδερφή σου, θα με τρελάνει. Σιγά το νέο, πρώτη φορά είναι. Έτσι πάντα δεν κάνει, τους τρελαίνει όλους και τους βάζει γύρω-γύρω της και χοροπηδάνε σαν μαριονέτες και αυτή περνάει την ώρα της. Ξέρεις τι της πέρασε τώρα το μυαλό. Για πες να γελάσουμε, πες. Να με παντρέψει με τον Μάνο. Τον αδερφό σου. Το διάλο, τι της καρφίστηκε. Αλλά έχει δίκιο. Τέλει με δουλεύεις. Αφού δεν της το είπατε, μωρίση, πού να ξέρει αυτή ότι προξενεύει αιμομιξία. Εγώ σας το ξανάπα, άμα το κρατήσετε κι άλλο μυστικό θα έχετε μπλεξίματα. Και να το τώρα, πάλι σοφός ο παππούς. Πώς να της το λέγαμε, καλέ κι εσύ. Τώρα βρήκες να πάθεις την Άνια. Ναι, έχει δίκιο. Ξεχάστηκα. Πώς να της το λέγατε που αποκαλύφθηκε ότι η μάνα του ήταν φιλενάδα της. Και κολλητή. Βλέπεις τι τραβάτε με τις κολλητές, ε. Φίλοι, φίλοι, καριοφίλοι, σου και το καντήλι, λέει μια παροιμία. Μωρίση, ήσουν ακολλητή της γυναίκας του Θωμά. Α, όχι, μην τα μπερδεύουμε, μην τα μπερδεύουμε. Εγώ τον γνώριζα απλώς. Παντρεμένο. Ρε, με άγνωστη. Πάλι καλά. Πού σε. Άχου και πώς το λέω αυτό της μάνας. Ο Θωμάς χώρισε και θέλει, λέει, επιτέλους να παντρευτούμε. Και θα έρθει να σε γυρέψει από τη Μαρία. Βρε το μάπα. Βρήκε την ώρα κι αυτός. Ευτυχία. Εδώ είσαι ακόμα. Τέλει. Γιατί περπατάς. Γιατί απαγορεύεται. Έλα βρε μαράκι, είπα πως δεν θα το πάρεις χαμπάρι. Τον πηγαίνω εγώ στο δωματιό του μητέρα. Η Νατάσα έχει ρεπό σήμερα και ο Τέλης βρήκε ευκαιρία να κάνει τα δικά του. Μην λες κουβέντες, θα μπλέξουμε. Δεν είπα τίποτα, δεν μίλησα, δεν άκουσα. Στράτα, στρατούλα, τσαμαράκι, πάμε άτα εμείς τώρα. Στράτα, στρατούλα, στράτα, στρατούλα, τσαμαράκι, τσα. Φουκαριάριδες. Καλά. Ο άνθρωπος που θα με κοροϊδέψει εμένα δεν εγεννήθη ακόμη. Ωραία πράγματα, ρε Μάνο, ωραία πράγματα. Ποιος να μου το έλεγε ότι θα διέσχιζα τον ήλιο έτσι έξω απέναντία. Ωραία πράγματα. Πού πάμε τώρα. Δεν είπαμε θα σε ξαναγήσω στο Κάιρο. Και μετά θα πάμε να πιούμε έναν ωραίο καφέ. Να πάρεις και τα αρώματα που θες για τη μάνα σου. Που μου παρήγγειλε να λες. Θέλει και αραβικά αρώματα πάνω θεμάτι είναι. Όλα τα έχει μαριωρή που λένε. Τι να την κάνουμε, είναι και κοκέτα. Είναι κοκέτα, τι να κάνουμε τώρα. Α, και για την Ευτυχούλα να πάρουμε κάτι. Και για τον Τέλη. Και για τον Αντωνάκη. Τη Βαλεντίνα, μην ξεχάσουμε τη Βαλεντίνα, ε. Φύγαμε πριν και δεν της είπαμε ούτε να γεια. Θα το γιορτώσουμε και αυτό, μη σε νοιάζει. Τα έχω όλα, όλα οργανωμένα. Πάρετε. Ναι. Έχω ένα στο 3 τυχερό. 62 ευρώ και 45 λεπτά. Μπα. Μπαμπάκια και παλούκια. Βαλεντίνα, καλημέρα. Πού την είδες ρε την καλημέρα. Απόξω. Χαρά Θεού. Καλά το πες το απόξω γιατί εδώ μέσα έχει πέσει βαρύ χειμωνιά. Τι απέγινε με το τυχερό ρε Ντίνα. Τι να απογίνει ρε. Το ύποπτον πρακτορείο να απέγινε σούπερ μάρκετ. Και η αποδέλυπη καπνός. Στημένα πράγματα, παιδί μου. Τι να λέμε τώρα. Έχουνε δει εμένα τα ματάκια μου. Ω, μαφίες, Βαλεντίνα μου. Γέμισε ο τόπος μαφίες. Και αντί να τα βγάλεις πέρα με δάφτους. Με τις μαφίες μπορεί να τα βγάλεις πέρα. Μπα, με κανένα τρόπο δηλαδή. Πολύ φιλοσοφημένο σε βρίσκω και για αυτή τη φιλοσοφία κάτσα να σε κεράσω μπόνους γκαζόζα, περίμενε. Σε ευχαριστώ, αλλά όχι. Πάω να πουλήσω τίποτα. Ένα περίεργο πράγμα σήμερα. Δεν έκανα ακόμα σε φταί. Είσαι. Άσε γαράκι μου, ξαναπέζω εγώ λαχεία που να με πυροβολεί στον κρόταφο. Ξαναπαθαίνω εγώ τέτοια νύλα που να με πνίξει στον Νείλο. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό. Το ποιο. Ο Νείλος, ως παράδειγμα. Δεν μου ήρθε τώρα. Δεν μου έχει φύγει και καθόλου από το μυαλό. Γιατί. Γιατί, διότι αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται λαχείο πόλε εδώ πέρα,
Η άλλη μισή στον Νείλο βρίσκεται. Στον Νείλο της Αιγύπτου, καλέ. Όχι, ρε, στον Άγιο Νείλο Χατζηκυριάκιο. Άντε, αγοράκι, μάντε τράβα τώρα. Άντε, γιατί έχω και τις μαύρες μου φύγετε. Πω, πολύ νταλκαδιασμένη σε βλέπω. Φεύγω, αλλά θα σου πω κάτι. Δεν θέλω. Όχι, θα σου το πω. Γιατί σε βλέπω πολύ χάλια. Η γιαγιά μου, ξέρεις τι έλεγε. Άμα η τύχη σου κλείνει μια πόρτα, ο Θεός σου ανοίγει ένα παράθυρο. Σωστό. Γιατί άμα είναι και τα δύο ανοιχτά, πόρτα και παράθυρο, κάνει ρεύμα και άμα κάνει ρεύμα θα πουντιάσουμε. Να την υπερυπνευμονία. Έλα τράβα ρε, άντε τώρα τράβα, μην πάω στην Ακρόπολη που είναι και εδώ κοντά και πέσω να τελειώνουμε. Ντουμ, Σπύρο Σπέρο, Βαλεντίνα. Να το σωσενέκας με το κοντάρι. Τι είναι πάλι τούτο το λατινικό, βρε αγόρι μου? Ρητό. Και αυτό το έλεγε η... Η γιαγιάς. Καλά, η γιαγιάς πρέπει να ήταν καθηγήτρια σαν βουάρ, μη μου πεις. Όχι, ψώνιο με τις ξένες γλώσσες. Ξέρεις τι θα πει ντουμ σπύρο σπέρο? Θα πει όσο ζω, ελπίζω. Άντε ρε φασούλα, πάρ' το κοντάρι σου και τράβα τώρα. Ντουμ και σπέρο, τι να σπέρω ρε εγώ εδώ έτσι όπως έχω καταντήσει, τι να σπέρω. Να, η τράπεζα θα είναι που σπέρει. Να πάρει την ελάχιστη καταβολή από την πιστωτική. Ντουμ, εμπρός. Βρασίδα. Βρασίδα μου. Ντουμ, αγόρι μου. Ντουμ, ντουμ, ντουμ. Και σπέρω και ντουμ. Πού είσαι, αγόρι μου? Πού είσαι που έφυγες απότομα μέσα στη νύχτα και έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, αγόρι? Πού είσαι, αγόρι, πού είσαι? Στη μαγική Αραβία, αγάπη μου. Και ξέρεις πως έχω αυτή τη στιγμή, Βαλεντίνα μου? Ξέρω. Γραμμένη με έχεις, αγόρι μου, γραμμένη, αλλά δεν θα σου πω πού, γιατί είναι σόκι. Πες στο μυαλό μου σε έχω, μωρή χαζομάρα. Υπάρχει Θεός, Βρασίδα μου. Όχι τίποτα, μου λέει ο Φασούλας κάτι για τα παράθυρα που ανοίγει ο Θεός τα παρά... Δεν, αγόρι μου, πώς ήρθε αυτό, αγόρι μου, από πού μου τηλεφωνείς? Από το κινητό του Μάνου, για το δικό μου. Ξέρω, αγάπη μου, στο τσούρνεψο παπάρας, μην τα θυμάσαι τώρα αυτά και στενοχωριές. Ξέρεις που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, ε? Κοίτα τώρα να μην παίξουμε τις 10 ερωτήσεις από το ξένο κινητό. Πες μου που είσαι να τελειώνουμε. Σε ένα καφέ μεγαλείο και πίνω ένα καφέ. Αγόρι μου, σου το φτιάξανε καλό τον καφέ μερακλίδικο, παιδί μου, ή στο έχουν κάνει νερομπλούκι? Ωραίο καφέ πίνω, ρε Ντινάκη, ωραίο αρωματισμένο. Αλλά σαν το δικό σου τον καφέ πουθενά στον κόσμο, ρε κούκλα μου, τι να λέμε τώρα? Να πούμε, να γι' αυτό σε θυμάμαι και σου τηλεφωνώ, ε. Αγόρι μου, και έχεις δοκιμάσει? Μόνο καφέ από τα χεράκια μου. Σκέψου δηλαδή. Τι να σκεφτώ, μωρή? Λέω, σκέψου να είχες δοκιμάσει και τίποτα άλλο. Και όχι μόνο το... Και όχι μόνο το καφέ. Όπως? Όπως, αγόρι μου. Νεραντζάκι γλυκό του κουταλιού φτιαγμένο από τα χεράκια μου. Βρε, ηλίθιες είσαι, δεν ρωτάνε αυτά τα πράγματα σε μια γυναίκα. Κουκλάρα μου εσύ. Ναι, ναι, καλά, καλά. Πού είσαι, αγόρι μου, Αλεξάνδρεια, είσαι? Όχι, στο Κάιρο είμαι. Στην αγορά του Αλ-Χαλίλ, εδώ μαζί με τον αδερφό μου. Καλά, τι κάνεις εκεί? Προς το παρόν τουρισμό. Ξεμπέρδεψες με τα άλλα? Ας πούμε. Με έφερε εδώ πέρα ο αδερφός μου μια βόλτα έτσι να ξεδώσω λιγάκι, με είδε έτσι που στριμώχτηκα. Είχαμε την κουβέντα σου μεταξύ των άλλων. Κατάλαβες και αποφάσισα. Τι αποφάσισες, αγόρι μου? Τι αποφάσισες? Να σου πάρω δωράκι, ρε, δωράκι. Να σου πάρω τώρα, ξέρεις τι? Τι, αγόρι μου, τι δωράκι, γεια μου, τι δωράκι? Κοσμήματα, ρε, αρώματα, τα αρώματα της Αραβίας όλης. Έχει εδώ πέρα κάτι μαγαζιά, Βαλεντινάκι μου, να τρελαθείς, ε. Χίλιες και μια νύχτες, λέμε, να πούμε, παιδάκι, να στα φέρω εκεί πέρα, αγόρα, τα φοράς, να παριστάσεις την Εφερτίτη, τη βασίλισσα του Σαβά. Σε ποιον, αγόρι μου, σε ποιον, παιδί μου, να την παίξω τη βασίλισσα του Σαβά? Τι, σε ποιον, στο Μάνο? Σε ποιον? Στο Μάνο, ρε, σε δίνω στο Μάνο, λέω τώρα, γιατί να σου μιλήσει και αυτός, ε. Άντε, γεια, τα λέμε, γεια, γεια. Κυρία Βαλεντίνα. Ναι, γεια σας, κυρία Μάνο, γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε? Παλού τα περιμέναμε, παλού μας έρχονται, τέλος πάντων. Ναι. Φύγαμε βιαστικά και δεν πρόλαβα να σας χαιρετήσω, πώς είστε? Πώς να είμαστε, κυρία Μάνο μας. Μόνες είμαστε, απένταρες είμαστε και απέλπιδες είμαστε. Να δεις, μπήκε ο Ευπατρίδης στη μέση να ψάξει την πορδί πάνω που μίλαγα με το δικό μου. Ναι, δεν σας ακούω, λέω, κυρία Μάνο μου, να κλείσουμε γιατί δεν ακούω καλά. Ακούστε, σκεφτόμουν. Κυρία Μάνο μου, κάντε μια χάρη, μη σκέφτεστε. Δηλαδή, σκεφτείτε ό,τι θέλετε και καλά να περάσετε εκεί στη χώρα της Κλεοπάτρας που είσαστε. Και εγώ αφήστε με εδώ πέρα να περάσω χάλια στη χώρα της Φαλιάρας που βρίσκομαι. Καταλάβατε, κυρία Μάνο μου, γεια σας, να κλείσω τώρα. Όχι, μην κλείνετε. Ακούστε, σκεφτόμουν. Γιατί δεν έρχεστε για λίγο εδώ? Κύριε Μάνο, αν έχετε την καλοσύνη να με αφήσετε λιγάκι, γιατί έχω πάρα πολύ εργασία και δεν πρέπει να πω τα κάπου να έρθω, είπατε? Λέω εδώ,
Τώρα κουβεντιάζαμε με το Βρασίδα και μου έλεγε για την περιπέτειά σας με το λαχείο. Σκέφτηκα λοιπόν. Σκέφτηκε, κυρία Μαρία μου. Σκέφτηκε ο Άγιος ο άνθρωπος που να συγχωρεθούν τα πεθαμένα του. Και ας μην σας συμφέρει αυτό. Όχι, δεν εννοώ, δεν είναι. Μην το δώσετε σημασία. Σκέφτηκε ο καλός ο άνθρωπος. Σκέφτηκε. Και έχω περάσει τόσο καιρό που έχω βαλαντώσει στο κλάμα για το λαχείο μου το χαμένο. Και μου πρότεινε να πάω. Αυτό ήτανε. Βαλεντίνη, ηρέμησε, δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω. Ναι. Όρμησες μέσα στο σπίτι σαν το σύφουνα και άρχισες τις τσιρίδες. Δεν είναι καλή συνήθεια αυτή. Πού σου επρότεινε να πας? Να τους βρω. Να τους βρω, κυρία Μαρία μου. Δηλαδή το Βρασίδα και δάφτωνε. Το Μάνο εννοώ. Και πάω να τους πούμε. Μην με κοιτάς κατάπληκτη, κυρία Μαρία. Στην Αίγυπτο πάω. Στην Αίγυπτο! Πότε, παιδί μου? Μόλις ετοιμαστώ. Και το κυριότερο, με έξοδα δικά του. Καταλαβαίνεις, κυρία Μαρία μου, αυτό κι αν είναι νέο, αυτό κι αν είναι φάρμακο για τα φαρμακομένα μου τα χείλη που φαρμακώθηκαν από τη φαρμακιά που πήραμε το φάρμακο λαχείο μου. Φεύγω, έφευγον, φευξούς, έφυγα, πέφευγα, πεφεφεύγει. Τι είναι αυτό τώρα? Όχι, τι είναι αυτό τώρα, με απόγνωση και χτυπιόμαστε, εκπαιδευτικός άνθρωπος. Το ρήμα φεύγω είναι που το κλείνουμε σε όλους τους χρόνους, σε πρώτο πρόσωπο, διότι φεύγω, κυρία Μαρία μου. Εγώ φεύγω! Και μη μου κλάψεις, κυρία Μαρία μου. I go, I leave, don't cry for me, Argentina. Έφυγα! Αχ, αχ, σε λίγο θα είμαι με το Βρασίδα μου στις πυραμίδες του Χέοπος. Και το μαγαζάκι σου, παιδί μου. Ο Αντωνάκης, τη στείνει που τη στείνει στο Βρασίδα, κοιτάει και λίγο το δικό μου το μαγαζί να κάνει και τις αγοροπολιτσίες κατά πώς το συμφέρει. Σιγά το μαγαζί, σιγά τα εισοδήματα. Εγώ τώρα είμαι για νύχτες μαγικές και ονειρεμένες. Αγάπες λάγνες ξεχασμένες στην αραπιά. Να φάω πράγμα. Ποιο? Ουδείς εκ των δύο επρότεινε ή σε μένα πάω κάτω. Δήθεν βιάζοντο, δήθεν δεν επρολάβαιναν. Είστε τρομερός άνθρωπος όμως. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν επρολάβαιναν, κυρία Μαρία μου, διότι ο Βρασίδας θα πήγαινε να υπογράψει κάτι χαρτιά και θα επέστρεφα αμέσως. Ο Μάνος με κάλεσε. Εμένα, ο Μάνος. Και εγώ που ενόμιζα ότι ο Μάνος εγλυκοκοίταζε την ευτυχία μου. Ναι. Τώρα σας έχει γεννηθεί μια ζηλοτυπία. Καταλαβαίνω αυτό, κυρία Μαρία μου. Αρδίκω σας έχει δημιουργηθεί αυτό το συνέστημα, διότι σας βεβαίω, ας πούμε, ότι ο Μάνος ουδόλως γλυκοκοιτάζει την ευτυχούλα, σας το υπογράφω με το χέρι στην καρδιά. Και ούτε εμένα, ούτε εμένα. Είναι κόλπα του Βρασίδα αυτά, τα αναγνωρίζω εγώ. Και εγώ. Μόλις εισέπραξε τα χρήματα από την πώληση του σπιτιού, άρχισε τις πατάλες. Ποιο σπίτι πουλήθηκε, ποιο σπίτι λέτε? Στην Αίγυπτο, ελισμόνησες. Σωστά το σπίτι. Και μου τηλεφώνησε και εμένα, επιτέλους, ειδόκησε. Μου είπε, το σπίτι στην Αίγυπτο επωλήθη σήμερα το πρωί επισήμως. Ναι, καλά κρασά. Συγγνώμη, κυρία Μαρία, αλλά επειδή τώρα εσύ πενήσεις ότι εγώ εκμεταλλεύομαι κάποιον, όχι, κυρία, μην ανησυχείς. Αν περίμενα εγώ να φύγω στην Αίγυπτο με τα λεφτά της αγοροπολισίας του σπιτιού, θα είχα φτάσει πιο γρήγορα με το National Geographic. Όχι, ο Μάνος θα τα πληρώσει, καταλάβατε, ο Μάνος. Και ένα δωράκι μου, τόσα ωραία πράγματα. Άρα λοιπόν, ο Μάνος ενδιαφέρεται δι' εσέ. Διότι εις αντίθετον περίπτωση, γιατί δεν έλεγες την ευτυχούλα μου, έλα να σε σεριανίσω εις την κάποτε πατρίδα σου, γιατί το λέει σε σε. Και γιατί να μπει στον κόπο μιας φιλοξενίας αδιαφόρου προσώπου και δι δαπανηράς.
Είσαι όμως δηλαδή φοβερό άτομο είσαι, κυρία Μάρα. Δηλαδή μη δεις άνθρωπο να πάρει χαρά αμέσως να του το χαλάσεις. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό. Άντε πες ότι ο Μάνος ενδιαφέρεται για ποιον το πρόβλημά σου. Ποιον στο κάτω κάτω θα γίνουμε συγγενείς δηλαδή. Συγγενείς, τι είναι τρόπο. Τι είναι τρόπον τεινά, ας πούμε. Είναι τρόπο. Είναι τρομερό. Εγώ δηλαδή, όταν ταραχτώ, ας πούμε, μου φεύγει η γλώσσα και δεν μπορώ να τη μαζέψω πίσω. Λέω, ας πούμε, ότι από την Αίγυπτο είναι, ας πούμε, ο άνθρωπος. Από την Αίγυπτο είσαι εσύ και εσύ είσαι θέντες αυτό. Κοντοχωριανή θα γίνουμε. Πώς λέμε που θα γίνουμε από τα δύο χωριά. Χωριάτες. Where is everybody? Πού είναι οι υπόλοιποι? Γιατί πολύ ησυχία έχει πέσει ξαφνικά. Βαλεντίνη, κάτι ήθελες να μου πεις προλίγου και το έκοψες. Γιατί? Αλήθεια, γιατί? Θέλω να πω δηλαδή, πώς σου ήρθε μόνο τώρα να καλέσεις εδώ πέρα την Τίνα? Τι καταλαβαίνω, ρε, γι' αυτό. Τι χωρισμένη, εγκαταλειμμένη, μόνη, δεν είναι και λίγο πράγμα να χάνεις τον πρώτο αριθμό στο λαχείο? Όχι βέβαια, δεν είναι, δεν είπα εγώ το αντίθετο, αλλά... Καλά τώρα, τι μας έπιασε μας ξαφνικά τώρα και συνδράμουμε κάθε πικραμένο, μου λες? Με κοιτάς κάτι υπόπτα? Όχι ρε Μανώ, απλώς αναρωτιέμαι. Ρε εσύ, το πιστεύω. Σου αρέσει την αύρε? Υπενήσεσαι σε κάτι, κυρία Μαρία μου? Δεν υπενήσω με τίποτα. Το εννοώ ευθέως. Μάλιστα. Ότι εγώ σου κρύβω κάτι. Ακριβώς. Είσαι όμως ετεροχρονισμένος άνθρωπος. Γιατί ακριβώς είναι αυτό που σου κρύβω εγώ, κυρία Μαρία μου? Πρόλαβες και εγωίτευσες τον πλούσιο ομογενή. Το Μάνο. Και πλούσιος και ομογενής. Και όχι μόνον, κυρία Μαρία μου, γιατί δεν τα ξέρεις όλα. Λοιπόν, κοίταξε να τα λέμε να... Ο κύριος Μάνος, στην πραγματικότητα... Τόσοι και τόσοι τώρα το κάνουν του μπεκύψιλο κομμένο να βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα. Όχι, δεν χρειάζεται. Άστο, άστο. Βαλεντίνη, θέλεις να μου εκμυστηρευτείς κάτι? Τρέχει κάτι? Θεός να μου δώσει δύναμη. Κοίταξε, κυρία Μαρία μου, η αλήθεια είναι, ας πούμε, ότι κι εγώ θέλω κάπου να τα πω. Γιατί τόσα χρόνια. Τέλος πάντων, πολλά χρόνια που... Εντάξει, μου αρέσει και εμένα κάποιος. Δεν είναι ο Μάνος αυτός. Μου αρέσει εμένα κάποιος και νομίζω ότι και εγώ του αρέσω. Και αν θέλει ο Θεός, θα τα βρούμε τελικά. Σε ποιον άλλον αρέσεις, Βαλεντίνη? Δεν πάει το μυαλό σας. Καθόλου. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, κυρία Μαρία μου, που εγώ, ας πούμε, του έχω τόσο μεγάλη αδυναμία και που... Τον φροντίζω, ας πούμε, τόσο πολύ και που ό,τι χρειαστεί εγώ τρέχω αμέσως δίπλα του. Κι αυτός τρέχει δίπλα μου και του φτιάχνω και το καφεδάκι του ερακλείδικο όπως το θέλει. Βαλεντίνη μου! Καλό μου παιδί, πως δεν το έχω φανταστεί τόσο χρόνια. Το έβγαλα. Και γιατί δεν μου το έλεγες τόσο καιρό? Δεν. Αν είναι δυνατόν να σου αρέσει τόσο πολύ ο Αντωνάκης. Δεν μου το είπες τόσο καιρό. Αν δεν μου το είπες να αρέσεις εσύ στον Αντωνάκη. Έλα, δε θα... Πού να το φανταστώ. Τέτοιο πράγμα πού να το φανταστεί. Δεν φαντάστηκες καν και καν. Εκεί θα πάει η φαντασία σου. Άστε λίγο αυτό το χαχά, κυρία Μαρία, αν έχεις την καλοσύνη ότι με εκνευρίζει. Έτσι αυτό το πολύ, μην το γελάσουμε άλλο. Ας να πάω να φύγω να ετοιμαστώ εγώ και θα μου χαλάσει και το ταξίδι. Τώρα το σε ποιον αρέσει, ποιος αρέσει, πού αρέσει, πότε αρέσει, θα το βρούμε άλλη φορά. Άστο! Όπως και να έχει όμως, Βαλεντίνη, κράτα τις αποστάσεις σου από το Μάνο. Έως ότου αποκαλύψουμε τις προθέσεις του. Μην ανησυχείς, κυρία Μαρία. Δεν θα σου φάμε το γαμπρό, εντάξει. Παλιά κουβάρια γίναμε εδώ μέσα. Δηλαδή μιλάμε εντελώς, ας πούμε. Σόκραν! Τα είπατε. Μ' αρέσει, βρε. Τι θα πει μ' αρέσει? Δηλαδή μ' αρέσει. Μ' αρέσει που είναι έτσι στρογγυλούτσικη. Έχει προσωπικότητα,
Είναι και ζωηρή. Η Βαλεντίνα. Τρελή είναι ρε μάνο, τη ζωή μου λέτε. Λοιπόν, όσο θυμάμαι εκείνη τη νύχτα στην Αθήνα, όρμησε απάνω μου με το σκουπόξυλο στο χέρι, σαν τη λασκαρίνα που μου λείπει. Υδρώσαμε να συνονοηθούμε. Να είναι καλά η κοπέλα. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Βρασιδά. Ναι. Αυτό λες ότι σ' αρέσει. Δεν μου τα λες καλά ρε μάνο. Πέρασα πολλά χρόνια, Βρασίδα, στην απομόνωση, στη μοναξιά. Και τώρα βρίσκομαι μπροστά σε μια γυναίκα που μου θυμίζει καταιγίδα της ερήμου. Τι να σου πω ρε μάνο, μακάρι. Μακάρι ρε αγόρι. Αμάν. Τι. Η αυτή, η εκείνη. Ποια εκείνη. Η αυτή, η άσπα ρε μάνο, η άσπα. Πλήρωση πήγαινε στο ξενοδοχείο και περίμενε με. Κάτα ρε σου λέω, η άσπα. Η άσπα. Την έχασα. Τουλάχιστον ξέρω ότι είναι εδώ. Τάκη, εδώ παιδί μου. Δεν βλέπεις το παιδί, διαβάζεις. Τίποτα δεν σου μάθα αυτή η μάνα σου, είναι πρόκοπη. Α, το ορίστε. Gate 52. Let's go. Άμα είσαι έτσι αφηρημένος, καήκαμε. Καήκαμε. Θα το βρω το σπίτι ρημαδιό. Πρόσεχε, κακομοίρη μου. Μην ανησυχείς, αδειά. Όχι, άστα μην ανησυχείς. Τον Αντωνάκη. Πρόσεχε τον Αντωνάκη. Τώρα που τον έχουμε αφήσει στα μαγαζιά και τα δύο, θα τα πουλάει τα δικά του όσο θέλει. Προχώρα. Εντάξει. Άστα τα εντάξει, θεία. Πρόσεχε, κακομοίρη μου. Φεύγουμε από το σπίτι, κλειδώνουμε την πόρτα. Δεν το αφήνουμε το βρούμε καλοκαιρινό μόλις γυρίσουμε. Ναι, ρε, θεία. Αυτό τον ερεθία δεν μ' αρέσει το συνεχές τον ερεθία. Θεία. Ορίστε. Θέλω να σου πω. Άντε, λέγε γρήγορα, όμως πρέπει να φύγουμε. Το χειρότερο το έπαθες. Δηλαδή? Έχω στο λαχείο. Α, μπράβο, ωραία ώρα βρήκες να μου το θυμίσεις. Μπράβο. Στο λέω τώρα γιατί τώρα πας ταξίδι, ρε θεία. Πήγαινε και παίρνα καλά, τι κάθεσαι και μιζεριάζεις. Αχ, παιδί μου. Αφού τώρα έχεις εμένα δίπλα, τι φοβάσαι. Πες το, πες αυτό, έχω εσένα. Βρε πουλάκι μου. Βρε και δεν μπορεί να σχαϊδέψω, έχεις την τζουγκράνα εδώ πάνω. Βρε ξέρεις πόσα χρόνια έχω να μου το πει αυτή την κουβέντα. Το έχεις εμένα δίπλα σου. Αχ, πουλάκι μου, πόσα χρόνια ξέρεις. Εσύ ξέρεις ότι αν δεν φύγεις τώρα θα χάσεις το αεροπλάνο. Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό που λέτε. Γεια σου, πουλάκι μου. Πρόσεχε. Γεια μου. Ό,τι είπαμε, πρόσεχε αγόρι μου. Πρόσεχε, παιδί μου, έτσι. Πρόσεχε. Έχεις ξαναρθεί πυραμίδες. Μικρός θυμάμαι, ναι. Τι, κουράστηκες. Κουράστηκα ρε μάνα, τόση ώρα περπατάμε, κουράστηκα λίγο. Σου συμβαίνει τίποτα. Τίποτα, δεν είμαι πολύ στα κέφια μου. Διψάω κιόλας, ε. Λοιπόν, εδώ πιο κάτω έχει ένα ωραίο ξενοδοχείο. Πάμε να πιούμε ένα καφέ. Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο, ε. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά
κορμί σου. Μέτρα το πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να'ρθείς με ένα τραγούδι του δρόμου, να'ρθείς όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τ' αστέρι με φως να ντυθεί.